η αξιολόγηση να κλείσει χωρίς νέα μέτρα στη βάση της συμφωνίας του καλοκαιριού πέρυσι, και αν χρειαστούν επιχειρήματα, δύο νομίζω πρέπει να αναφερθούν. Πρώτον, οτιδήποτε πέρα από αυτή τη συμφωνία δημιουργεί στη χώρα πολιτικό πρόβλημα, διότι η κυβέρνηση αυτή εκλέχθηκε λέγοντας ότι θα εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία και όχι κάποια άλλη συμφωνία. Και δεύτερον, υπάρχει το οικονομικό επιχείρημα ότι αν άλλαξε κάτι από πέρυσι τον Ιουλίο μέχρι τώρα, αυτό ήταν υπέρ της κυβέρνησης και υπέρ της χώρας, με την έννοια ότι το 2015 κλείσαμε με πρωτογενές πλεόνασμα αντί ελλείμματος που προβλεπόταν. Δεύτερον, αντί για ύφεση είχαμε μία σταθεροποίηση της οικονομίας και επομένως δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να δικαιολογεί τη συζήτηση για νέα μέτρα σήμερα.